Ε, α μην είμαστε υπερβολικοί, α μην πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχει κάτι ιδιαίτερο. Το σχολείο έχει πάρει οδηγίε. Ήρθε ο διευθυντή εδώ, τον ενημέρωσα, μου είπε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κανένα λόγο ούτε πανικού ούτε οτιδήποτε άλλο. Δύο περιστατικά με κρούσματα ψηρών σώματο, φτηρίαση όπω αλλιώ ονομάζονται, αναστάτωσαν την εκπαιδευτική κοινότητα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλα. Πρόκειται για δύο αδέρφια τα οποία εμφάνισαν συμπτώματα τη εν λόγω Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και ο Σύλλογο Γονέων και Κυδεμόνων του σχολείου με σχετική αναρτησή του στη σελίδα του στο Facebook. Αγαπητοί γονεί, ενημερωθήκαμε χθε ότι δύο παιδιά του σχολείου μα, αδέρφια, μετά από επίσκεψη σε δερματολόγο, έχουν προσληφθεί από ψήρε σώματο. Έχει ενημερωθεί ήδη η διεύθυνση του σχολείου και η πρωτοβάθμια Καβάλα και περιμένουμε την απάντηση του νομίατρου τη Δευτέρα για το τι πρέπει να γίνει. Τα συμπτώματα είναι η έντονη φαγούρα. Αναμένουμε τι απαντήσει των ειδικών και θα σα ενημερώσουμε άμεσα για ό,τι νεότερο. Σύμφωνα με το σύλλογο γονέων, η διεύθυνση του σχολείου έχει ενημερώσει την πρωτοβάθμια Καβάλα και έχει μιλήσει με τη δερματολόγο, η οποία εξέτασε τα συγκεκριμένα παιδιά. Ενώ ο γιατρός δεν βρίσκει κανένα λόγο να μην λειτουργήσει το σχολείο. Το πρωί τη Δευτέρα, ο νομίατρο Χρήστο Παπαδόπουλο επικοινώνησε τόσο με το διευθυντή του σχολείου, όσο και με τη γιατρό, αλλά και με του γονεί του σχολείου. Έδωσε τι απαραίτητε οδηγίε ώστε να υπάρξει πρόληψη στο σχολείο. Ε, έχω μιλήσει ε, και με την γιατρό που έκανε τη διάγνωση, έχω μιλήσει και με το διευθυντή του σχολείου και με του γονεί. Φυσικά, του άκουσα. Οι οδηγίε που, που έχω δώσει στο σχολείο, που θα, τα μέτρα που θα πάρει είναι υπέρ του δέοντος. Εντάξει, α μην μπαίνουμε σε διαγνώσει. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο ανησυχία. Κανένα απολύτω. Εντάξει, θα πάρει τα μέτρα, είναι παραπάνω από αυτά που χρειάζεται. Υπερβολέ του τύπου να κλείσουμε τα σχολεία και να διώξουμε αυτά κτλ. δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Άμα έρθει κανένα κορονοϊό, να το συζητήσουμε. Εντάξει, γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν χρειάζεται. οι γονεί να βλέπουν τα παιδιά του αν εμφανίσουν ψήρε, έτσι. Θα τα κρατήσουν σπίτι, θα πάρουν οδηγίε από τον γιατρό του ότι πρέπει να κάνουν, πώ πρέπει να πλύνουν τα ρούχα, πώ πρέπει να κάνουν την θεραπεία. Από εκεί και μετά το σχολείο θα πάρει κάποια μέτρα όσον αφορά αυτά που έχουν ύφασμα γιατί μπορούν να κρατήσουν τι ψύχε να κάνει μια καλή καθαριότητα. Αυτά έχουμε πει. Αυτά θα κάνει. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, δραστικά πράγματα και υπεραρκετά πράγματα. Μέχρι στιγμή το πρόβλημα αφορά δύο μεμονωμένα περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, αποφασίστηκε από του αρμόδιου να ελεγχθούν από το γιατρό των δομών τα προσφυγόπουλα για το αν φέρουν πάνω του ψήρε. Ενώ ο νομίατρο δήλωσε ότι επικοινώνησε με την Τέταρτη, είπε για να εμβολιαστούν άμεσα τα παιδιά που μένουν στη δομή και παραμένουν ανεμβολίαστα. Ε, κοιτάξτε, έχ, έχω έρθει σε επαφή, αν και δεν είναι αρμοδιότητά μου, τα παιδιά και ο πληθυσμό που είναι μέσα στο ΚΑΜ. Εκεί είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγεία απευθεία. Είναι του ΕΟΔΗ, του παλιό κελπνό. Αυτό έχει αρμοδιότητα να εμβολιάσει. Δεν έχω στοιχεία, διότι εγώ δεν παρεμβαίνω εκεί. Αυτό όμω που με ενδιαφέρει είναι, ε, δεδομένου ότι μιλάμε για πληθυσμού που έρχονται από χώρε με κακέ υγειονομικέ συνθήκε, πιθανότατα δεν είναι εμβολιασμένα όπως πρέπει. Εκεί όμω ε, έχω μιλήσει με την Τέταρτη, ΥΠΕ, στη Θεσσαλονίκη και με το κελπνό, είπαν ότι θα τα εμβολιάσουν και θα τα εμβολιάσουν ε, σύντομα, από ό,τι μου είπαν. Αυτοί έχουν τα απαραίτητα εμβόλια, αυτοί έχουν την ευθύνη, περιμένουμε να το κάνουν. Γιατί, Γιατί κάποια επιδημία που μπορεί να ξεσπάσει ας πούμε, σε αναεμβολία στα παιδιά από εκεί μπορεί να, να, επεκταθεί και στον πληθυσμό. Άρα λοιπόν θέλουμε να είναι εμβολιασμένο όποιο είναι εδώ στη, στην περιοχή μα. Και βέβαια αυτό ισχύει για όλου μα, έτσι. Δηλαδή δεν περιμένουμε, φαντάζομαι, να είναι εμβολιασμένα τα παιδιά μεταναστών και να είναι εμβολιασμένα τα δικά μα παιδιά και στο κάτω-κάτω ας εμβολιάζουμε εμείς τα παιδιά μας να προστατευτούμε έτσι, και προφανώς θα κοιτάξουμε ως κράτος, οφείλουμε να κοιτάξουμε να είναι εμβολιασμένος και οποιοδήποτε άλλος είναι και μένει εδώ στην Ελλάδα. Ύστερα από τη συνάντηση του διευθυντή του σχολείου με τον νομίατρο Χρήστο Παπαδόπουλο, ο Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλα έκανε την παρακάτω ανάρτηση στο Facebook. Αγαπητοί γονεί, έπειτα από επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου και με την άδειά τη, σα ανακοινώνουμε ότι ο νομίατρο αποφάσισε ότι εν λόγω ασθένεια είναι δύσκολο να μεταδοθεί στο χώρο του σχολείου. Πρόκειται για μια κατάσταση που σπάνια μεταδίδεται και δεν χρήζει απολύμανση του χώρου. Θα δοθούν συγκεκριμένε οδηγίε προ το προσωπικό. Μέχρι στιγμή το πρόβλημα αφορά δύο μεμονωμένα περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, αύριο αποφασίστηκε από του αρμόδιου να ελεγχθούν από το γιατρό των δομών τα προσφυγόπουλα για το αν φέρουν πάνω του ψήρε. Το ίδιο φυσικά θα πρέπει να κάνουμε όλοι και στα δικά μα παιδιά. Εάν εμφανιστεί κάποιο περιστατικό, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δηλωθεί στο σχολείο.